Έλα, Κωστίκο μου, ηρέμησε. Σε παρακαλώ, έλα, αγοράκι μου. Θα κοιμηθείς απόψε μαζί μου. Έλα, θα πάρουμε ένα ταξί τώρα να πάμε στο σπίτι. Μάριε! Τι έγινε? Τι να σου πω τι έγινε. Πριν από λίγο πέθανε ο πατέρας της Μάρθας. Πέθανε? Ναι, εκεί ήμασταν. Ο Κωστής δεν μπόρεσε να αντέξει το θέαμα. Έλα να μας πας στο σπίτι. Έλατε, πάμε από εδώ. Ασφάλεια. Μπείτε στο αυτοκίνητο. Γιατί τι κάναμε? Μια μικρή ανάκριση στην υπηρεσία. Πάμε πρώτα. Ένα ουίσκι, παρακαλώ. Μοχλό. Απόψε έχω περάσει μια φοβερή νύχτα. Γιατί δεν μου τηλεφωνούσες? Ευχαριστώ. Θα μου πεις τι έχεις? Τι να σου πω. Πριν λίγες ώρες πέθανε μπροστά μου ο πατέρας της Μάρθας. Στη συνέχεια έπαθε νευρική κρίση ο Κωστής. Προσπαθούσα ώρα να τον ηρεμήσω. Και έπειτα είδα να πιάνουν το Μάριο και ένα φίλο του και να τους κλείνουν μέσα. Πήγα τον Κωστή στον Ανδρέα και προσπάθησα να βρω το Φιλίνι πως βοηθήσω το Μάριο. Δεν μπορώ να τον αφήσω αβοήθητο εκεί μέσα. Έχω ένα γνωστό που ίσως βοηθείς. Θα του κάνω ένα τηλεφώνημα. Άλλο ένα, σε παρακαλώ. Όλα εντάξει. Τι σου είπανε δηλαδή? Ότι ο νεαρός σου τους αντιμετωπίζει εντελώς ανισόρροπα. Τέλος πάντων, δεν είναι κάτι σοβαρό, μου είπε. Είχαν πληροφορίες ότι οι νεαροί ετοιμάζαν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη δίκη των δύο βοβιστών που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Και τους πιάσαν προληπτικά. Πάντως δεν θα πάθουν και τίποτα να μείνουν λίγο μέσα, ίσως πήξουν και τα μυαλά τους έτσι. Μου είπαν θα τους φερθούν εντάξει. Άρα, έχουν δίκιο όσοι λένε πως θα πας καλά με τη Χούντα. Αυτό είναι, το ευχαριστώ. Σε παρακαλώ, μην πίνεις άλλο. Ζανή. Ελιό! Λέγετε, παρακαλώ. Α, καλησπέρα, κύριε Νέζη. Όχι, όχι, δεν με ενοχλείτε καθόλου. Όχι, δεν είχα ξαπλώσει ακόμη. Άλλωστε, το τηλέφωνο του γιατρού χτυπάει τις πιο απίθανες ώρες. Συμβαίνει τίποτα? Ο κουνιάδος σας? Α, ναι, βέβαια, ναι. Πώς δεν θυμάμαι την περίπτωση.
Ναι, τον είχα δει πριν 2-3 μήνες. Ναι, όταν ζούσε ακόμα η γιαγιά του. Και ένας φυσιολογικός άνθρωπος, κύριε Νέζη, μπροστά σε τέτοια γεγονότα θα πάθει νευρική κρίση, όχι ο Κωστής. Μια ενισχυμένη δόση των ερημιστικών που έπαιρνε για απόψε και το πρωί τηλεφωνιόμαστε πάλι. Μισό λεπτό, κύριε Νέζη. Μισό λεπτό, γιατί χτυπάει το κουδούνι μου. Μισό λεπτό. Μπορώ να περάσω? Ρωτάς? Ξέρω. Αυτή τη στιγμή μιλάω με τον κύριο Νέζη στο τηλέφωνο. Μην πεις ότι είμαι εγώ εδώ. Ναι, κύριε Νέζη. Αν εξακολουθήσει η ίδια κατάσταση και αύριο, τηλεφωνιόμαστε πάλι και ή τον φέρνετε εσείς από εδώ ή έρχομαι εγώ από εκεί. Παρακαλώ, τι λέτε? Πάντα στη διάθεσή σας. Καλή σας νύχτα. Δεν με περίμενες βέβαια τέτοια ώρα. Τα είπαμε με τον κύριο Νέζη. Έμαθα ότι ήσουν και εσύ μπροστά σε αυτές τις ιστορίες. Να βάλω κάτι να πιούμε? Με τα χέρια σου νεκρία, μαλλιό. Τι σου συμβαίνει? Δεν πρέπει να κυκλοφορείς τέτοιες ώρες. Τότε να με κρατήσεις εδώ. Να κοιμηθώ μαζί σου. Μερικές φορές δεν ξέρω πότε κάνεις χιούμορ και πότε μιλάς σοβαρά. Μου είχες δώσει να καταλάβω ότι σου αρέσω σε γυναίκα. Δεν μπορεί να έκανα λάθος. Το σκέφτηκα ξαφνικά και το αποφάσισα. Όχι έρωτες και πάθη βέβαια, αλλά θα μπορούσαμε να χαρούμε τη ζωή μας. Να την απολαύσουμε. Μελιό, νομίζω ότι αρχίζουμε λάθος. Και εσύ τι φοβάσαι? Μελιό, είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Δεν ωφελεί να το κρύβω πια. Πίεζα τον εαυτό μου τόσο καιρό να μην καταλάβεις τίποτα στην κλινική. Οι ώρες που περνούσα κοντά σου δεν ήταν από επιστημονικό καθήκον και μόνο. Σ' αγαπάω, Μελιό. Πώς μ' αγαπάς? Με λόγια? Μελιό, όχι έτσι, όχι απόψε. Η σχέση μας θα ήθελα να αρχίσει πιο ομαλά. Δεν θέλω να κάνεις κάτι απόψε που αύριο να το μετανιώσεις. Μου δίνεις τα νεύρα με την αρετή σου, το ξέρεις. Βγες επιτέλους από το καβούκι σου, καημένε μου. Έτσι περιμένεις να με κατακτήσεις εμένα? Παρακαλώ. Καλησπέρα, αδελφή. Μα είχα πει να μην την αφήσετε να ξυπνήσει καθόλου. Να εξακολουθήσετε να της περνάτε μορφήνη. Τίποτα άλλο. Καληνύχτα. Γράψεις και εμένα μια συνταγή για μορφήνη? Μελιό, τι λες? Δεν θέλεις να με κάνεις ευτυχισμένη? Μελιό, τι λες? Σε παρακαλώ. Έχεις επίγνωση το τι κάνεις? Μελιό, έχεις επίγνωση το τι κάνεις? Πάντα έχω την ευθύνη των πραξών. Μελιό, πότε την άρχισες? Πες μου, σε τι δώσει? Συχνά. Σε παρακαλώ, μίλησε μου. Γι' αυτό μου λύγεις ότι δεν μπορούσες να οδηγήσεις. Άφησε με. Σε παρακαλώ, σήκω. Θέλω να δω τις κορές των ματιών σου. Δεν θέλω. Μελιό, σε παρακαλώ. Κάθισε εκεί. Σε παρακαλώ, Μελιό. Ευτυχώς δεν βλέπω τίποτα. Είχα ανησυχήσει για κάποια μύηση της κόρης. Άρα δεν κάνεις αρκετή χρήση. Προσπαθώ να την αποφύγω. Έχω βρει άλλους τρόπους να ξεχνιέμαι. Πότε σε κάποια αγκαλιά και πότε με το ενόπνευμα.
Παύλο, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Βοήθησέ με. Ναι, άφησέ με να σε βοηθήσω, αλλά όχι έτσι. Σ' αγαπάω, Μελιό. Αν μου γράψεις αυτή τη συνταγή, αν μου δώσεις μορφήνη, θα κοιμηθώ μαζί σου. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Το έχω ανάγκη. Το ζητάει ο οργανισμός μου, δεν το καταλαβαίνεις. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Αυτό καταστρέφεσαι, το καταλαβαίνεις. Τότε φεύγω. Μελιό, όχι. Όχι ακόμα. Κρίμα. Εμείς οι δυο τελειώσαμε πριν αρχίσουμε. Μελιό, μην θέλω να μιλήσουμε. Εγώ δεν θέλω. Δεν με ενδιαφέρει να μου κάνεις κατήχηση. Όλοι εσείς που δίθεν ενδιαφέρεστε για την υγεία μου, το μόνο που κάνετε είναι να τη βοηθάτε να χειροτερέψει. Στον τυπώνω λοιπόν, τόσο χειρό δεν πέτυχα τίποτα μαζί σου. Ούτε σαν γιατρός. Αυτό να το θυμάσαι. Εσύ αρνήθηκες. Και τώρα άφησέ με να φύγω. Και πρόσεξε καλά. Να ξέρεις ότι δεν μπορείς να με εμποδίσεις. Είδα ότι έχετε διανυκτέρευση. Ο κύριος Δελαπόρτας. Πετάχτηκε για 2 λεπτά κάπου και θα γυρίσει. Μπορώ να σας εξυπηρετήσω εγώ. Λοιπόν, κρίμα που είστε τέτοια ώρα εδώ. Εσύ κανονικά τώρα θα έπρεπε να είσαι σε κάποιο κρεβάτι και να κάνεις έρωτα. Ποιος δεν θα το ήθελε, αλλά... Αλλά? Τι αλλά? Ελπίζω να με θυμάσαι. Έχω ξανάρθει εδώ. Και βέβαια, σας θυμάμαι αλίμονο. Μπορώ να κάνω κάτι για σας? Και βέβαια μπορείς. Συνήθως τέτοια εποχή με πιάνει μια δυνατή κρίση ισχυαλγίας. Υποφέρω τρομερά. Το μόνο πράγμα που με ανακουφίζει είναι η μορφήνη. Βέβαια φροντίζω να έχω πάντα δίπλα μου στο κομωδίνο μου, αλλά απόψε μου τέλειωσε. Έχετε συνταγή? Συνταγή? Τι να την κάνω τη συνταγή εγώ? Ο κύριος Δελαπόρτας με γνωρίζει καλά, πάντοτε μου δίνει. Δεν μπορώ χωρίς συντάγη να σας δώσω τίποτε. Αν θέλετε κάτι άλλο. Όχι, όχι, είναι το μόνο πράγμα που με ανακουφίζει. Έλα τώρα, δεν θα μου δώσεις? Δεν μπορώ χωρίς συνταγή. Μην κοιτάτε, ο κύριος Δελαπόρτας σας ξέρει και... Ευκαιρία να με γνωρίσεις κι εσύ. Εγώ σε είχα προσέξει την πρώτη φορά που ήρθε εδώ. Το ίδιο κι εσύ. Μα κοίταζες τότε περίεργα. Μόνος σου μου είπες ότι με θυμάσαι. Ναι, αλλά... Τι αλλά? Δεν έχει αλλά. Εγώ δεν ντρέπομαι να σου πω ότι μ' αρέσεις. Ούτε εσύ πρέπει να ντρέπεσαι. Το βλέπω ότι σ' αρέσει, όταν λένε τα μάτια σου. Πώς σε λένε? Αλέκο. Είσαι από εδώ, από την Πάτρα? Όχι, από τον Πύργο. Φαντάζομαι οι πυργιώτισσες θα σου έχουν πει πολλές φορές ότι είσαι όμορφος. Έλα, μην ντρέπεσαι. Ξέρεις, από εδώ και πέρα θα μπορούμε να βρισκόμαστε σπίτι μου. Μένω μόνη μου. Αν μπει κανείς... Κανένας δεν θα μπει. Θα κλειδώσεις και θα σβήσεις και τα φώτα. Μη φοβάσαι. Όλοι ξέρουμε ότι ο Δελαπόρτας παίζει χαρτιά αυτή την ώρα. Έλα. Πάμε μέσα. Πάμε. Μόνο δεν παίρνεις καλύτερα τις ενέσεις από τώρα, μήπως τις ξεχάσουμε μετά. Δεν τις έχω εδώ, τις έχω στο εργαστήρι. Ναι. Ποιος είναι? Μελιό, εσύ είσαι? Εμπρός. Ήτανε. Δεν ξέρω, το κλείσανε. Πριν από λίγο το ίδιο κάνανε και σε μένα. Νόμισα πως ήταν η Άσπα. Σου είχε τηλεφωνήσει νωρίς. Τι ήθελε? Είχε νέα από το στράτο. Βα. Την πήρε από την Αθήνα. Είναι άρρωστη, εγκλέζα. Η Σύνθια. Ναι.
Δεν της είπε πολλά. Την έχουν στο νοσοκομείο. Κάτι σοβαρό θα είναι. Είναι αργάζανη. Μην τους αναστατώσεις. Δεν ξέρει περισσότερα. Αυτό που σου λέω, τον άκουσε πολύ στενοχωρημένο. Τις κάνουν εξετάσεις. Κρίμα την κοπέλα. Πρέπει να μάθω. Η Άσπα είπε να μην το συζητήσεις με κανέναν. Ο Στράτος δεν θέλει να μαθευτεί τίποτα ακόμα. Ναι. Ζανή, θέλεις να μάθεις τι έκανα από την ώρα που χωρίσαμε? Δεν παραπληγείς με ελιό, λέω εγώ. Σιγά θα μας κακομάθετε. Βούτυρα, μαρμελάδες, τυριά. Σιγά ρε, θα μας παχύνετε. Εδώ θα τη βγάλουμε και σήμερα. Θέλω να ειδοποιήσω τους δικούς μου. Θέλω ένα δικηγόρο. Να σας πάρει ο διάολος, να σας πάρει. Πού θα πάει? Μάρια, ήρθε το breakfast. Ήρθε το breakfast. Το τσαγάκι σου, μωρό μου. Τι γράφεις, μωρέ, θα σταματήσεις? Όλα έγιναν ερήμην μας. Η Δευτέρα παρουσία ήρθε και δεν την καταλάβαμε. Η ανθρωπότητα δικάστηκε και τώρα εκτείει την ποινή της. Γιατί, Κύριε, δεν αναθεωρείς την τελευταία κρίση σου? Ο Δημήτρη Καραμαζόφ περίμενε το Ζαρκάδι να ξαπλώσει δίπλα στο λιοντάρι. Ο σφαγμένος να σηκώνεται και να αγκαλιάζει εκείνον που τον έσφαξε. Θα τσιγάρω. Ακόμα δεν λένε γιατί μας έχουν εδώ μέσα. Κάτι μαγειρεύουν. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουν τίποτα σημαντικό εναντίον μας. Το καταλαβαίνω την ώρα της ανάκρισης. Είναι αόριστη, χωρίς στόχο. Είναι μεγάλος πόνος να αποφασίζουν οι άλλοι για τα όνειρά σου. Σήμερα πρέπει να αρχίζει και η δίκη του Σοφιανού και της Αργυρής. Και τι δεν θα έδινα για να ήμουν στο στρατοδικείο σήμερα. Ελπίζω τα άλλα παιδιά να μην είναι ψυχράκια μέτοχα. Τώρα πια η βία αποφασίζει για τα όνειρά μας. Πώς γίναμε έτσι? Πολύ απομακρυνθήκαμε οι δυο μας. Άλλοτε θυμάσαι με τις ώρες καθόμασταν και τα λέγαμε. Από πότε έχω να σε δω? Νομίζω από την κηδεία του πατέρα της Μάρθας. Α, ναι. Βέβαια και τέτοιες ώρες τι να λέγαμε. Θυμάμαι τον καημένο τον Κωστή. Για λύπηση ήταν. Και ήθελα να ρωτήσω και την Μπέγκη για το Δροσινό, αλλά δεν το βρήκα σωστό. Έμαθα εγώ. Τους έχουν κλείσει μέσα προληπτικά. Είχαν κάτι πληροφορίες ότι ετοίμαζαν για σήμερα εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το στρατοδικείο. Μου υποσχέθηκαν βέβαια να τους φερθούν καλά. Πάλι τον καημένο το Φιλίνι έβαλες να ενδιαφερθεί? Όχι, όχι. Το Φιλίνι τον έψαξα, αλλά δεν τον βρήκα. Άλλος μεσολάβησε που τα έχει πολύ καλά με τη Χούντα. Ο θείος ο Ζανής. Ο Ζανής. Τελικά αυτός ο άνθρωπος δεν έχω καταλάβει τι είναι. Εγώ ξέρω τι είναι. Ο πρώτος από τους εχθρούς μας. Έλα τώρα, γίνεις υπερβολική. Θες να έρθεις μαζί μου στο δικαστήριο σήμερα? Έχουν καλέσει τον Κρήτονα σαν μάρτυρο υπερασπίσεως. Θα ήθελα πολύ να δω τα παιδιά, ειδικά την Αργυρή. Άντε πάμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Αν μας αφήσουν να μπούμε βέβαια. Ήδη όλο το τετράγωνο των δικαστηρίων θα έχει γεμίσει με αστυνομία. Για να σε αφήσουν να μπει, κάνουν έλεγχο ταυτοτήτων. Εμάς τους φοιτητές ούτε στο απέναντι πεζοδρόμιο δεν θέλουν να στεκόμαστε. Ναι, σιγά μας εμποδίσουν εμάς. Στο κάτω-κάτω
Τι πρώην σύζυγος του Φιλίνη είμαι. Άντε πάμε και κάπως θα τα κανονίσω. Έφτασα. Ναι. Εντάξει, ακύρωσα το εισιτήριό σας για Βέλγιο. Ωραία. Να στείλεις αμέσως ένα τέλεξ να καθυστερήσουν την αποστολή των μηχανημάτων. Μάλιστα. Θα το δείτε πριν το στείλω. Δεν χρειάζεται. Τι ώρα θα γυρίσετε? Δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσω σήμερα. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να βρεις πού είναι ο κύριος Στράτος και να κρατήσεις τηλέφωνο του. Πρέπει οπωσδήποτε να του μιλήσω. Μάλιστα. Ωραία. Ας στις 12.30 έχετε ραντεβού με τον πρόεδρο του σταφυδοπαραγωγικού οργανισμού. Ανάβαλε το. Σήμερα θα ξαναγύριζε ο Κωστής και η μικρή στο σπίτι. Δεν μπορούσε, βλέπεις, το παιδί να συνηθίσει στα ξενοδοχεία που τον έσαιρνε αυτό το χαζοκόριτσο. Στο σπίτι, βλέπεις, έχει τη σειρά του, τις συνήθειές του. Εγώ, μάλιστα, επέμενα να γυρίσει ξανά στο εργοστάσιο. Τελικά η μικρή τον σέρνει από τη μύτη. Ό,τι πει αυτή. Από το Στράτο υπάρχει κανένα νεότερο? Όχι, τίποτα άλλο εκτός από εκείνο το τηλεφώνημα. Καλά, βρε Άσπα. Δεν ενδιαφέρθηκες να μάθεις τι έχει συνήθεια, σε ποιο νοσοκομείο είναι? Τώρα, ίσως να μην είπε νοσοκομείο, να είπε κλινική. Στα γρήγορα μου είπε δύο κουβέντες και έκλεισε. Ίσως να χρειάζεται κάτι, μια συμπαράσταση. Και δεν θα το έλεγε. Το πιθανότερο είναι η Σύνθια να κάνει κάποια θεραπεία γυναικολογικής φύσεως. Τη βασανίζει η επιθυμία ενός παιδιού. Από κάτι σκόρπιες κουβέντες κατά καιρούς του Στράτου έχω καταλάβει πως το παιδί της έχει γίνει έμονη ιδέα. Δεν ρώτησα βέβαια ποτέ, γιατί είναι ένα θέμα πολύ λεπτό και εντελώς προσωπικό. Εντάξει με τους άλλους, αλλά εσύ είσαι γιατρός. Μαζί σου έπρεπε να συζητάει τα πάντα. Δεν τον ξέρεις τώρα τον αδελφό μας, Ζανή? Τον ξέρω. Κάθε μέρα δυστυχώς τον μαθαίνω όλο και περισσότερο. Τώρα ανάμεσα στα άλλα διαπιστώνω και μια μυστικοπάθεια. Κρατάει απόσταση από όλους. Τι ωφέλησε που σε πήρε τηλέφωνο, για να μας βάλει να λύνουμε γρίφους και ενίγματα? Ομολογώ ότι δεν περίμενα την επίσκεψή σου. Σε έπαιρνε όλο το πρωί, έλειπες. Ναι, έλειπα. Είχα βγει με την κόρη του Φωκίωνα, τη Βασιλίνα. Παρακολουθήσαμε μια δίκη στο στρατοδικείο. Ήταν μια δίκη για δύο συμφοιτητές της. Λοιπόν, μου κάναν φοβερή εντύπωση αυτά τα παιδιά. Ειδικά ο ένας, ο νεαρός, ομολόγησε μπροστά σε όλους τον ερωτά του για την κοπέλα. Και δεν δίστασε να υπομισθεί ο ίδιος όλη την ευθύνη, με κίνδυνο της ζωής του. Πώς να το κάνουμε? Το βρίσκω φοβερά αισιόδοξο ότι υπάρχει ακόμα στις μέρες μας τέτοιος έρωτας, ιδανικός έρωτας. Αλίμονο αν έπαβε να υπάρχει μελιό. Μελιό, δεν σου κρύβω ότι μετά την επισκεψή σου στο σπίτι μου έχω αναστατωθεί. Αυτή σου η ομολογία για τη μορφήνη. Μελιό, έχεις αναλογιστεί τον κίνδυνο. Κανείς δεν έχει ξεφύγει. Εκτός και αν τον νικήσει όσο ακόμα είναι νωρίς. Πες μου, σε παρακαλώ, πόσο καιρό κάνεις χρήση? Τώρα σοβαρά πίστεψες τα παραμύθια μου? Πίστεψες ότι εγώ παίρνω μορφήνη? Αφού παρακαλούσες για μια συνταγή, ήσουν εκτός εαυτού. Και λοιπόν, είσαι εσύ γιατρός. Δεν εξέτασες τα μάτια μου? Δεν διαπίστωσες τίποτα? Φαντάστηκα ότι η χρήση μορφήνης ήταν ακόμα περιορισμένη. Ήξερα ότι είχες ψυχολογικά προβλήματα. Έχω ανακαλύψει άλλα φάρμακα. Δραστικότερα για να σκοτώνω την ανία μου. Καταρχήν, άλλαξε εραστή. Δεν ξέρω τι να πω. Αισθάνομαι ότι σου έχει ξεφύγει τελείως ο έλεγχος της ζωής σου. Εγώ σου έδωσα την ευκαιρία να με κατακτήσεις. Εσύ αρνήθηκες. Ξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τη λογική σου, Μελιό. Μπορεί να έχω και το ακαταλόγιστο. Μελιό, ενδιαφέρομαι για σένα. Πες μου, σε παρακαλώ, τι σου συμβαίνει επιτέλους? Τίποτα δεν μου συμβαίνει. Όλα είναι μια χαρά. Απλώς μερικές φορές μ' αρέσει να αστειεύομαι λίγο παραπάνω. Και τώρα με συγχωρείς. Με περιμένουν και πρέπει να ετοιμαστώ. Εμπρός λέγεται? Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ απασχολημένος. Θέλετε να του αφήσετε κάποιο μήνυμα? Γυναίκα του είμαι. Αστυνομία? Συμβαίνει τίποτα? Η κόρη μου μήπως με τη Βέσπα?
Καταλαβαίνετε, όταν ακούω νυχτιάτικα αστυνομία. Αφού επήγει, περιμένετε να τον φωνάξω. Φωκίων! Φωκίων! Τι να σου πάει, έχω δουλειά. Σε ζητάνε από την αστυνομία στο τηλέφωνο. Από την αστυνομία? Συμβαίνει τίποτε? Δεν ξέρω. Παρακαλώ, Φωκίων Νέζης. Ορίστε. Για ποιο θέμα? Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο διοικητή? Καλησπέρα σας. Απόψε? Γιατί είναι τόσο επίγον, δεν μπορώ να έρθω αύριο το πρωί? Καλώς, έρχομαι. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να πας τώρα αμέσως. Θεέ μου, πώς μπήκες εδώ μέσα? Σωστά. Από τότε που ξέφυγες από τους φρουρούς του τάφου σου, μπορείς να μπαίνεις όλες τις φυλακές. Ακόμα και αν έχουν σύγχρονα μέσα και παρακολουθούν με μικροφακούς. Σε όλες τις εποχές οι ασφάλειες υπήρξαν όμοιες. Διάλεξες να επισκεφθείς εμένα, κύριε? Όχι, Χριστέ μου, δεν είμαι άθεος όταν γράφω ότι η Δευτέρα Παρουσία έγινε. Δεν βλέπεις την ανθρωπότητα πως καταδικάστηκε? Γιατί το έκανες αυτό, κύριε, να μας δικάσεις σαν απολόγητους? Εμείς σε περιμέναμε να κατέβεις από τους ουρανούς επί πτερήγων ανέμων, ανάμεσα σε τάγματα από χερουβίμ και σεραφείμ, κρατώντας ρομφαία. Όταν αναφυλακίσουν τον Χριστό, αν έμπαινε στα σημερινά βρώμικα λιπαρά τείχη και ανέτρεπε την ιεραρχία του συστήματος, εμείς τολμήσαμε, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Πότε ξανακατέβηκε στη γη και δεν σε αναγνωρίσαμε? Μη μας αρνιέσαι, κύριε. Είμαστε τα παιδιά ενός κουρασμένου αιώνα. Αγωνιζόμαστε να ξαναδώσουμε στην ελευθερία το πραγματικό της όνομα. Μη μας εγκαταλείψεις. Όχι, Χριστέ μου, οι πιστοί σου δεν λιγόστεψαν. Βρίσκονται εδώ μέσα, στις φυλακές. Μπορεί να έχουν πληθεί η αμαρτία, η κολακία, οι δωροδοκίες, οι παραλήψεις. Αυτοί που έκαναν τον οίκο του πατρός σου οίκο εμπορίου. Αλλά υπάρχουμε εμείς, οι νέοι. Ευλόγησέ μας και πες μας τι πρέπει να κάνουμε. Σε ευχαριστώ, κύριε. Άρα μπορούμε να ελπίζουμε. Ναι, κύριε. Κανένας αιώνας δεν έχει φάει τόση σάρκα όσο ο δικός μας. Θέλουμε όμως να σωθούμε, να είσαι μαζί μας. Εμείς θα ξαναφέρουμε στον κόσμο το Θεό. Θα παλέψουμε, στο ορκίζομαι, αρκεί να μην μας εγκαταλείψεις. Δεν μου κλαις. Μπορεί να κλαίει ένας θεός? Μπορεί να κλαίει ένας θεός, Χριστέ μου! Χριστέ μου, κλαίς! Κλαίς, Χριστέ μου! Μαρία! Κλαίς, Θεός, Χριστέ μου! Μαρία! Τι έγινε, Μαρία? Χάρη, είδα τον Χριστό, Χάρη. Τον Χριστό? Ήρθε εδώ και έκλαιγε, Χάρη. Έκλαιγε, Χάρη, έκλαιγε. Αγόρι μου, ήταν όνειρο. Ποιο παιδί από όλους μας. Έλα να ξαπλώσεις. Τα λέμε το πρωί.
Έλα, Μάρια. Δεν ήταν το όνειρο, Χάρη. Ήταν εδώ. Μιλούσε. Τον άγγιξα. Άγγιξα το ρούχο του. Γαλάζια φορούσε. Είμαστε τυχεροί εμείς οι νέοι, μου το είπε. Μου το υποσχέθηκε. Συναχθείτε, μου είπε. Εμείς είμαστε η τελευταία του ελπίδα, Χάρη. Πατέρι μου, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομα σου, έλθετε βασιλεία σου, γεμιζέτε το θλίμα σου, στον ουρανό και τη σύνη. Σε παρακαλώ. Νίστητη, Κύριε Μάρο, όταν έρθεις μεταδόξες εν τη βασιλεία σου. Νίστητη, Κύριε Μάρο, όταν έρθεις μεταδόξες εν τη βασιλεία σου. Νίστητη, Κύριε, νίστητη, Κύριε Μάρο, όταν έρθεις μεταδόξες εν τη βασιλεία σου. Η Βασιλίνα. Την άφησα να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Γύρισε περασμένα μεσάνυχτα. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά απόψε κοιμήθηκα ελάχιστα. Είχα αναστώ το θύμα αυτή την ξαφνική πρόσκληση στην αστυνομία. Αφού σου είπα, Άσπα μου, κάποιες τυπικές πληροφορίες θέλανε για το εργοστάσιο. Και τι ζήτησαν από σένα? Γιατί δεν καλούσαν το Ζανή? Αυτός είναι ο αρμόδιος. Άσπα, σε παρακαλώ. Είπαμε, τελείωσε αυτό το θέμα. Δεν θέλω να το κουβεντιάσω άλλο. Δεν φαντάζομαι να είπες τίποτα στη Βασιλίνα. Όχι, όχι. Ούτε να της πεις. Καλώς την. Καλημέρα. Καλημέρα. Πεθαίνω της πείνας. Χθες το βράδυ δεν έφαγα τίποτα. Φύγαμε αργά από το δικαστήριο. Αλλά χαλάλη. Είμαι πολύ περήφανη για τον αραβωνιαστικό μου. Έπρεπε να είχα ένα μαγνητόφωνο να γράψω όσα είπε. Ήταν έξοχος. Και το ακρατήριο το χειροκρότησε πολλές φορές. Είχε πολύ κόσμο. Αν είχε κόσμο, φύσκα ήταν η αίθουσα. Και εμείς μπήκαμε χάρη στην έμπνευση της Μελιός. Με το δικηγόρο του Φιλίνη που έχει αναλάβει την υπεράσπιση. Μας έδωσε να κρατάμε φακέλους και περάσαμε πλάι του, σαν βοηθή του. Είδα και τα παιδιά, την Αργυρία και τον Σοφιανό. Πρέπει να έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ τώρα τελευταία. Τους θαύμασα. Δεν είναι λίγο να ψηφάς τον εαυτούλη σου για να αντισταθείς του? Ήτανε κι άλλοι καθηγητές εκτός από το Δοξάρι. Ο Ζαφυρίου της ηλεκτρονικής. Καλά τα πει κι αυτός, αλλά ο Κρήτονας ήταν άφθαστος. Αφού πρώτα έπληξε το εγκόμιο των κατηγορουμένων ως άριστων φοιτητών, μετά πέρασε στο ακέραιο του χαρακτήρα τους. Η ευφυΐα, είπε, δεν συμβαδίζει πάντοτε με το ήθος, αλλά στην περίπτωση των κατηγορουμένων, βέβαια η πολιτική αγωγή πήγε να τον στριμώξει κάποια στιγμή. Το Δοξάρι. Δεν καταλαβαίνεις. Του υπενθύμησε ότι το πειθαρχικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου τον έχει βγάλει σε εξάμηνη αργία. Και πως είχε πρόσφατα περάσει και εκείνος από τη φυλακή. Αλλά ο Κρήτονας απάντησε: για να είμαι ελεύθερος σημαίνει ότι είμαι αθώος. Ή τουλάχιστον ακίνδυνος για τη δημόσια τάξη. Αλλά το αμίμητο ήταν όταν ένας στρατοδίκης διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν καταλάβαινε τους συλλογισμούς του Κρήτονα. Και εκείνος ατάραχος το απαντάει: κατανοώ ότι ο τρόπος του συλλογισμού μου δεν σας είναι οικείος. Και δώσ' του γέλια το ακροατήριο και χειροκροτήματα. Μαμά, θα πάρω τα κουλουράκια μαζί μου. Δεν διακινδυνεύω να βγω στο διάλειμμα της δίκης για φαγητό. Φοβάμαι δεν θα με ξαναφήσουν να μπω μέσα. Μα βέβαια, παιδί μου, να στα τυλίξω. Βασιλίνα, παιδί μου, εκτίθεσαι πολύ. Να προσέχεις. Μπορεί να βρεθείς άσχημα μπλεγμένη. Ήδη υπάρχουν υπόνοιες σε βάρος σου. Ποιος το είπε αυτό? Κανείς. Απλώς το συμπεραίνω. Είσαι φοιτήτρια, είσαι μνηστή του Δοξάρη. Οι φίλοι σου όλοι είναι ανακατεμένοι σε δικαστήρια και φυλακές. Μιλάς πολύ, Βασιλίνα. Και είναι κακό να λέω τη γνώμη μου. Μα δεν καταλαβαίνω τι κατήχηση είναι αυτή πρωί-πρωί. Βασιλίνα, παιδί μου, σε παρακαλώ να μην με φέρεις την ανάγκη να χρειαστεί να παρακαλέσω για να σε βγάλουν από τα κρατητήρια. Δεν θέλω να τους δώσω αυτή την ικανοποίηση. Παπά, μήπως μου κρύβεις κάτι? Όχι. Αλλά καλό είναι να προφυλαγόμαστε. Είναι αργά, Ζανή. Τίποτα πια δεν είναι στο χέρι μας. Έφερα την κατάσταση με τους αριθμούς τηλεφώνου του νοσοκομείου της Αθήνας που μου ζητήσατε. Λυπάμαι, τις κλινικές δεν είναι εύκολο να τις βρω όλες. Μόνο μερικές μεγάλες έχω γράψει. Εντάξει, Ζανή, σε ευχαριστώ. Μη μου πείτε ότι θα αρχίσουμε να προμηθεύουμε κρασί και τα νοσοκομεία. Βέβαια, εσείς είστε ικανός και γι' αυτό. Γιατί άσχημα θα ήταν. Σε παρακαλώ, μόλις έρθουν οι αντιπρόσωποι, ειδοποίησαν.
Να τους περάσω στην αίθουσα συνεδριάσεων. Φυσικά. Ωραία. Δώσε το. Λέτε να βγει αύριο η απόφαση. Ποιος τους ξέρει. Αν δεν τη μαγειρεύουνε μέρες. Τι μέρες, βρε τέτοι. Δεν έχουνε μέρες. Αυτοί είναι αποφασίζουνε και διατάσσουνε. Με τρόμαξε ο Βασιλικός Επίτροπος, παιδιά, με την αγόρευσή του. Άκου τώρα να πει για τον Σοφιανό ότι είναι σκοτεινή προσωπικότητα με ανώμαλο ψυχισμό, αν είναι δυνατόν. Αφού έφτασε να ζητήσει 9 χρόνια για την Αργυρή και 15 για τον Σοφιανό. Πάντως εγώ, ρε παιδιά, τη χάρηκα την απολογία του. Του τα απ' έξω από τα δόντια. Έτσι κάποια στιγμή μου ήθελα να τρέξω και να τον αγκαλιάσω. Ήταν πολύ συγκινητικός, πράγμα. Και τι θάρρος να πάρει όλη την ευθύνη απάνω του. Πρέπει να την αγαπάει πολύ την Αργυρή. Τελικά, τα πράγματα μπερδεύτηκαν πολύ. Έχει περάσει ένας χρόνος και δεν έχουμε κάνει ούτε ένα μήνα μαθήματα. Ξέρετε, ο σύλλογος έβγαλε νέα ανακοίνωση ότι θα συνεχιστεί η αποχή από τα μαθήματα. Έχετε μάθει τίποτα για το δροσινό, παιδιά? Ανησυχώ πολύ. Όλοι ανησυχούμε. Αν και εσύ έχεις ιδιαίτερους λόγους. Έμαθα ότι μόλις τελειώσει η δίκη θα τους αφήσουν ελεύθερους. Παιδιά, εγώ πρέπει να πηγαίνω, με περιμένουν. Γεια σου, Βασίλενα. Θα τα πούμε. Γεια. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις πως καμαρώνω που είσαι ο ραβωνιαστικός μου. Το ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που θα γίνεις σε λίγο γυναίκα μου. Τα Χριστούγεννα θα το περάσουμε στον Καναδά. Μου ήρθε η απάντηση από το Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ. Σε δεχτήκαν να διδάξεις? Πάντα υπήρχε η θέση μου εκεί. Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας είχα έρθει η μετάκληση. Μεθαύριο θα πάω στην Αθήνα. Για καμιά δύο μέρες για κάτι τυπικές διατυπώσεις. Τι θα έλεγες να αρχίσουν μαζί μου? Θα πάω να δούμε και καμιά καλή παράσταση. Δεν είναι κακή ιδέα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Οι γονείς σου σχεδιάζουν να είναι ο γάμος μας κοσμικό γεγονός? Δεν ξέρω, Κρήτονα, δεν τους ρώτησα. Τι έγινε? Έχασε ξαφνικά το κέφι σου? Ναι. Τώρα φάνηκε η κούραση όλες τις μέρες. Πάμε σιγά σιγά. Παρακαλώ. Μάλιστα. Το ρεβέρι μου. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσει απόψε στο Αιγαίο. Απόψε θα μείνω στις Μελιώς. Κρίμα. Κι εγώ σχεδίαζα κάτι καλύτερο. Με συγχωρείς, είμαι χάλια. Στράτο μου, δεν μπορεί. Μην αφήνεις το μυαλό σου να τρέχει σε άσχημα πράγματα. Μόνο άμα γίνει η βιοψία θα ηρεμήσω. Τώρα δηλαδή πρέπει να σας μαλώσω και τους δύο. Ένας όγκος δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα. Πώς δεν το προσέξατε? Και δεν είπατε τίποτα. Γιατρός είμαι να πάρει ευχή. Αφού ξέρεις πόσο κλειστός άνθρωπος είναι η Σύνθια. Μόλις μου το πέτρεξαμε αμέσως στο χειρούργο, το Γιαννόπουλο. Όταν τον άκουσα και αυτό να προβληματίζεται, τότε φύγαμε άρον-άρον για την Αθήνα. Και το φοβόμουνα που να πάρει ο διάολος. Το φοβόμουνα. Δεν θυμάσαι τις προάλλες που σ' είχα ρωτήσει για τη θεραπεία που έκανε? Δυστυχώς, ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα ακόμα για τη θεραπεία με ορμόνες. Στράτο μου, μη σκέφτεσαι το χειρότερο. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για κάποια κίστη. Το πιθανότερο. Ας το ελπίσουμε. Οι γιατροί του Ευαγγελισμού τι σου είπαν?
Οριστική διάγνωση θα γίνει μόνο με τη βιοψία. Ελπίζω. Τι να κάνω. Αν όμως είναι το άλλο, τότε πρέπει να ενεργήσω αστραπιαία. Να ειδοποιήσουμε τον Ζανή να αναβάλει το ταξίδι του για το Βέλγιο. Να μην λείψουμε και δύο από το εργοστάσιο. Πρέπει να ειδοποιήσω και τους δικούς της. Θα πάω στην Αγγλία, στη Σουηδία, στην Αμερική, όπου μου πουν. Θα κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Ούτε να το σκεφτώ δεν μπορώ. Εγώ τι να πω, Άσπα. Η ίδια πώς είναι. Τι της έχεις πει? Ήρεμη φαίνεται. Σαν να μην τη σήκωσε η Ελλάδα. Πότε εγχειρίζεται? Θέλω να είμαι κι εγώ εκεί. Αύριο το μεσημέρι. Ήρθα να τακτοποιήσω κάποιες εκκρεμότητες και θα φύγω το πρωί. Θέλεις να περάσω να σου πάρω? Αυτά δεν τα ρωτάνε. Αλήθεια, στο σπίτι δεν είναι κανένας. Χθες τηλεφωνούσα όλη τη μέρα. Πέθανε ο πατέρας της Μάρθας και φύγανε την άλλη μέρα για την Πάτρα. Σήμερα θα πρέπει να είναι όμως. Λοιπόν, Φωκίνα, κατά τις 9 το πρωί θα περάσω. Να είσαι έτοιμος. Μια στιγμή θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Στην κατάσταση που είσαστε, δεν μπορώ να σας αφήσω μόνους σας. Να ετοιμάσω μια βαλίτσα για το Φωκίωνα και έρχομαι αμέσως. Πες μου, έχει ελπίδες?